καλημέρα σας. Τι κάνετε, πώς είσαστε? Καλά, καλά. Κάθομαι στον κόλπο της Σούδας. Άστε τώρα, σταματήστε, γιατί θα με βασανίσετε βρενιάτικα, το καταλαβαίνετε. Λοιπόν. Τώρα, δύο πραγματάκια. Τι σημαίνει καταρχήν αυτή η συμφωνία και αν όντως επιβεβαιώνει όλα αυτά που τόσα χρόνια λέγατε και σας τη λέγανε και εσάς εδώ που τα λέμε, ότι το νησί γύρω-γύρω έτσι, είναι και από ακριβώς κάτω γεμάτο. Γύρω-γύρω, διότι δεν έχουμε πιάσει το κριτικό πέλαγος και το κριτικό πέλαγος έχει κοιτάσματα. Mm-hmm. Αλλά τώρα μιλάμε μόνο για το Λιβυχό. Ξεκινάμε κυρίως από τις επαρχίες, μια που είσαι Χανιώτης, είναι το Οικίσαμος και μετά κάτω η Παλαιόχωρα, Κάντανος. Εκεί είναι τα πρώτα μας κοιτάσματα που θα πάρουν οι Γάλλοι και οι Αμερικανοί. Και ήταν χτες παρόντες και οι πρεσβευτές της Γαλλίας και της Αμερικής. Μιλάμε για Exxon και Total, σε δύο κορυφαίες εταιρείες σε αυτό το χώρο. Ναι. Είναι και στην Κύπρο, να θυμίσω εγώ στους ακροατές. Ναι. Και έχουμε και φρεγάτες γαλλικές. Τα είναι ακριβώς τα ίδια, γεωλογικά κοιτάζοντα είναι ακριβώς τα ίδια, με τη διαφορά ότι εδώ είναι 10 φορές μεγαλύτερα. Τα κυπριακά είναι δηλαδή μικρότερα. Τα δικά μας είναι 10 φορές. Όπα. Αυτά είναι. Θα γίνω και σε έχεις, κύριε Πόσχολο, που να είναι. Ναι, εξαρτάται που μένεις. Ναι, θα δαπανίζουν για πρώτη δόση 13 δισεκατομμύρια να κάνουν γεωτρήσεις. Μιλάμε τεράστια ποσά. Άρα φαντάζομαι ότι δεν τα αξιοδεύει κάποιος άμα δεν έχει, ας πούμε, την πολύ αυξημένη πιθανότητα, μην πω τη βεβαιότητα, ότι θα τα πάρει πίσω. Έτσι, 13 δισεκατομμύρια δεν είναι στραγάλια. Όχι, αυτή τη στιγμή είναι 13 δισεκατομμύρια. Ελπίζω να κάνουν 90 με 100 γεωτρήσεις, οι οποίες είναι πάρα πολύ, σε περίοδο 10 ετών, όχι σε ένα χρόνο. Μόνο ο Ερντογάν κάνει τόσο γρήγορες γεωτρήσεις. Και όταν βρεθούν κοιτάσματα που θα βρεθούν, για κάθε περίπου 1 τρισεκατομμύριο κυβικά, και εμείς αυτά που πήρανε οι ξένοι είναι περίπου 16 τρισεκατομμύρια κυβικά φυσικού αερίου, για κάθε 1 τρις θα πρέπει να επενδύσουν 4 δις για να τα φέρουν στην παραγωγή. Άλλο το να βρεις και άλλο να το φέρεις στην παραγωγή. Για να το κάνουμε λίγο μπακαλίστικο και να μας βοηθήσετε να καταλάβουμε τα μεγέθη. Γιατί τώρα εμένα μου είπατε 1 τρις, που να χωρίσει το μυαλουδάκι μου τώρα 1 τρισεκατομμύριο, δεν το χωράει με τίποτα. Τι άκανα. Θα δαπανίσουν γύρω στα 70 δισεκατομμύρια για να φέρουν αυτά τα κοιτάσματα στην παραγωγή. Και αυτά τα ποσά, επειδή είναι ηλιγιώδη, μόνο μεγάλες εταιρείες μπορούν να τα κάνουν. Ναι, και φαντάζομαι ότι αυτό όλο το πακέτο έχει και ένα γεωπολιτικό χαρακτήρα πέρα από το οικονομικό κομμάτι. Ασφαλώς. Γιατί αν μιλάμε για τέτοιου τύπου επενδύσεις, πρέπει να είναι και προστατευμένες. Ασφαλώς, ασφαλώς. Κοιτάξτε, αλλάζει όλο το σκηνικό στην Ελλάδα. Τα αποθέματα εκτιμώνται περίπου σε 5,5-3 δολάρια, 5,5-3 εκατομμύρια δολάρια, από τα οποία το ελληνικό δημόσιο θα πάρει 1 τρις, το 20%. Και η περιφέρεια Κρήτης, γι' αυτό χτες ήταν και ο Νίκος ο Καλογεράκης, από την περιφέρεια Κρήτης, ήταν κάτω στην ανακοίνωση που έκαναν. Η περιφέρεια θα πάρει 280 δις σε χρονικό διάστημα 50 ετών. Δεν θα τα πάρουν αύριο το πρωί. Προφανώς, αλλά εδώ αλλάζει όλη η οικονομία της χώρας. Από αυτά τα κοιτάσματα του νομού Χανίων μόνο. Τώρα υπάρχουν κοιτάσματα και κάτω από το Ρέθυμνο και κάτω από το νομό Ηρακλείου και κάτω από την Γερά Πέτρα. Αυτά θα βγουν σε διαγωνισμό μέσα σε 3 μήνες. Πάντως, αν καταλαβαίνω καλά, για να μην το κάνω και εγώ το επικυστικό, τυχαίνει να είμαι και από την Κύσσαμο, όπως καταλάβατε, οπότε αφήστε τα να το. Λοιπόν, αυτό που θέλω να ρωτήσω είναι το εξής. 1 τρισεκατομμύριο πάει στο ελληνικό ταμείο σε βάθος 50ετίας μόνο από αυτά τα κοιτάσματα. Ναι, εκτός από το φόρο εισοδήματος που θα παίρνει το ελληνικό δημόσιο από τους 250.000 ανθρώπους που θα δουλεύουν. Μάλιστα. Θα ρωτήσω κάτι που δεν είναι της αρμοδιότητάς σας, αλλά επειδή δεν πρέπει να ξεχνάμε ποιοι άνθρωποι τόσα χρόνια φώναζαν
για τους ελληνικούς υδρογονάνθρακες, και αυτός είστε εσείς ένας από αυτούς. Ένας από αυτούς. Εσείς, κύριε Φόσκολε, και πολλοί άλλοι δημοσιογράφοι για τους οποίους ξέρετε τι ξύλο έχουμε φάει. Θέλω όμως να το αφήσω πίσω. Οι δημοσιογράφοι παίξανε κυρίαρχο λόρο. Ναι. Οι βασικοί δημοσιογράφοι ήταν αυτοί, διότι εγώ μπορώ να μιλάω, αλλά δεν είχα από πίσω τους δημοσιογράφους να προβάλλουν αυτό το πράγμα. Φάγαμε πολύ, κύριε Φόσκολε, πολύ ξύλο για σας. Ειλικρινά το λέω. Ξέρω, δηλαδή, μας έχουν κρεμάσει κουδούνια, είμαστε γραφικοί, είμαστε ότι βάλει ο νου σας. Τέλος πάντων, τώρα που έρχεται το 1 τρισεκατομμύριο, θα βουλέσει πολλά στόματα, φαντάζομαι. Θέλω να ρωτήσω και το γεωπολιτικό κομμάτι της ιστορίας. Ξαναλέω, επειδή εσείς ασχολείστε με αυτό το θέμα τόσα χρόνια. Τα λεφτά θα φέρουν και άλλη ισορροπία στην περιοχή. Θα φέρουν ισορροπία στην περιοχή της Ελλάδος. Η Ελλάδα θα αναδειχθεί σε χώρα υψίστης σημασίας για την Ευρώπη και την Αμερική. Και κοιτάξτε, η παραγωγή μας θα είναι από τα Χανιά, μόνο από τον νομό Χανίων. Θα τροφοδοτούμε την Ευρώπη για 190 χρόνια με φυσικό αέριο. Μάλιστα. Θα κάνω μια τελευταία ερώτηση, θέλω μια σύντομη απάντηση. Ναι. Μου προέκυψε με αφορμή μια κουβέντα με τον Γιάννη τον Βαρουφάκη, ο οποίος είπε ότι τώρα πάμε να πάρουμε εμείς, ας πούμε, τους υδρογονάνθρακες, όταν όλοι προσπερνάνε αυτό το στάδιο και γυρνάνε, ξέρω εγώ, στις ανανεώσιμες πηγές, που η Ελλάδα επίσης έχει πάρα πολύ ήλιο, αέρα κτλ. Αυτά είναι αρλουμπές, λοιπόν, διότι το κόστος της κιλοβατόρας που βγαίνει από τις ανεμογεννήτριες και από τα φωτοβολταϊκά είναι τρεις φορές παραπάνω από το κόστος της κιλοβατόρας που βγάζει το φυσικό αέριο. Η απάντησή μου είναι ότι ο Μυτιλινέος αυτή τη στιγμή βάζει μπροστά τα εργοστάσια του με φυσικό αέριο. Γιατί ο Παρνασσός ολόκληρος είναι δικός του, γιατί δεν βάζει ανεμογεννήτριες. Νομίζω ότι είναι επιχείρημα πάρα πολύ έτσι, ισχυρό αυτό. Από την άλλη πλευρά υπάρχει και το περιβάλλον, έτσι. Ναι, ο Βαρουφάκης το 2015 που ήταν υπουργός οικονομικών προσπαθούσε να πείσει το Σόιμπλε να βάλουμε αντιστάθμισμα στο χρέος την εκμετάλλευση των κοιτασμάτων του νομού Χανίων. Ναι. Και τώρα έρχεται και λέει δεν χρειάζονται, για πάτε, μαζεύουμε ψήφους ή κάνουμε πολιτική για την χώρα. Αντώνης Φόσκολος, πολύ ευχαριστώ για την κουβέντα και τη σημερινή. Ομότιμος καθηγητής του Πολυτεχνείου Κρήτης και ομότιμος ερευνητής Γεωλογικής Υπηρεσίας του Καναδά. Αυτά για τα πετρέλαια, για να ξέρετε που πάει το πράγμα. Ακούσατε και τα ποσά. Και αυτά είναι μια πρώτη γευστική. Καλημέρα μου, καλό Σαββατοκύριακο, κύριε Φόσκολε. Να είστε καλά. Γεια χαρά.